Ο κύριος Τζιοργαντάς είναι μαζί μας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον καλημερίζουμε. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα, Υπουργέ, καλημέρα σας. Επειδή ακούμε διάφορα τις τελευταίες μέρες πάλι με αφορμή στον πόλεμο στην Ουκρανία, πώς είναι η κατάσταση στα αποθέματα της χώρας? Κοιτάξτε, τα αποθέματα της χώρας είναι πραγματικά σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Το παρακολουθούμε ανά 5 εργάσιμες ημέρες και δίνουμε και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ανά μήνα. Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λειτουργεί ικανοποιητικότατα. Μάλιστα, η Σερβία, η οποία είχε απαγόρευση εξαγωγών το προηγούμενο διάστημα, την έχει καταργήσει. Οπότε εισάγουμε και από τη Σερβία διάφορες ποσότητες. Και βεβαίως φαίνεται ότι θα έχουμε μια καλή καλλιεργητική περίοδο. Αυτή τη στιγμή οι ενδείξεις είναι πολύ καλές για όλες τις παραγωγές. Οπότε με τις δύο αυτές προϋποθέσεις, δηλαδή με την καλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, από όποιες χώρες έρχονται και συμπληρώνουν αυτά που εισάγαμε από Ρωσία και Ουκρανία, αλλά και από άλλες αγορές καινούργιες. Και η μια καλή καλλιεργητική περίοδο για τη χώρα μας δεν δημιουργούν καμία ανησυχία. Παραμένει υποχρέωση των εταιρεών να σας αναφέρουν τα αποθέματά τους? Βεβαίως, ανά 5 εργάσιμες ημέρες και μάλιστα και στις ζωοτροφές, και να δω εδώ και κάτι, επειδή παρατηρήθηκαν διάφορα φαινόμενα υπερβολικών τιμών που ζητήθηκαν σε ζωοτροφές. Έχουμε ζήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουμε αναρτήσει στην σελίδα μας συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τηλέφωνα, όπου μπορεί να γίνονται καταγγελίες για να ελέγχονται οι περιπτώσεις αυτές, τις οποίες οι αγρότες μας διαπιστώνουν ότι υπάρχουν υπερβολικές τιμές στις ζωοτροφές, για να διαπιστώνεται ότι η τιμή αγοράς και η τιμή πώλησης. Μάλιστα. Οι τιμές πώς είναι και αν υπάρχει σκέψη για περαιτέρω ενίσχυση των αγροτών? Κοιτάξτε, υπάρχει μια σταθεροποίηση σίγουρα, υψηλά βέβαια. Έχει σταθεροποιηθεί υψηλά. Διαφάνηκε μια μικρή αποκλιμάκωση σε κάποια από τα είδη αυτά, μικρή βέβαια, στο 5-10%. Πάντως η σταθεροποίηση είναι δεδομένη, σίγουρα είναι πολύ υψηλές οι τιμές, αλλά νομίζω ότι θα υπάρχει αποκλιμάκωση. Η φετινή παραγωγή, με το που θα εισέλθει και αυτή ως προσφορά, δηλαδή τους επόμενους λίγους μήνες, θεωρούμε ότι θα βοηθήσει στην μείωση των τιμών, όπως επίσης και η ενίσχυση στην ηλεκτρική ενέργεια, γιατί ένα μεγάλο μέρος του κόστου της παραγωγής, το οποίο επικαλούνται όλοι, είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Οπότε θεωρούμε ότι από τον επόμενο μήνα θα έχουμε μια τέτοια αποκλιμάκωση. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δεχτείτε. Και βεβαίως, επειδή είπατε για την ενίσχυση, όπως ξέρετε, ό,τι έχει δοθεί μέχρι σήμερα έχει δοθεί από εθνικούς πόρους. Υπάρχουν όμως 26 εκατομμύρια διαθέσιμα από το σχετικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένουμε το επόμενο διάστημα, είναι σχεδόν βέβαιο, θα μας δοθεί δυνατότητα να αξιοποιηθούν και άλλα χρήματα από τα ευρωπαϊκά χρήματα, προκειμένου να ενισχυθούν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες μας. Αυτό θα είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε λεπτομέρειες μέσα στο μήνα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, τώρα όταν έρχεστε εδώ, ξέρετε ότι συνομιλείτε και με τον κόσμο της παραγωγής. Κάθε μέρα στο γραφείο. Από ένα ερώτημα λοιπόν στον καθένα. Λοιπόν, ο κύριος Στέργιος Λίτος μαζί μας, πρόεδρος των Αδέσμευτων Αγροτών Δήμου Βυσσαλτίας. Γεια σας, κύριε Λίτο, καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Γιάννης Βάγκος, αγρότης, γνωστός μας επίσης ο κύριος Βάγκος. Γεια σας, κύριε Βάγκο, καλημέρα. Και καλημέρα. Στη Βιωτία και στην Άξο ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Καπούνης, ο πρόεδρος εκεί του συνεταιρισμού, ο οποίος με αυτόν θα ξεκινήσουμε, γιατί λέει εκπέμπει SOS, η γραβιέρα Νάξου. Κύριε Καπούνη, γιατί? Η γραβιέρα Νάξου αυτή τη στιγμή, για να είμαστε σύντομοι και να μπορούμε να απαντήσουμε και πολύ και να πούμε. Έτσι. Αυτή τη στιγμή η γραβιέρα της Νάξου υπάρχει έλλειψη στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και αυτό οφείλεται αυτά που φωνάζουμε 7-8 μήνες. Δεν πρόσεξε το Υπουργείο, η πολιτεία, τον παραγωγό, τον κτηνοτρόφο. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα προβλήματα. Σήμερα που μιλάμε 7-8 τόνοι γάλα την ημέρα, είμαστε κάτω εδώ στην Άξο, η παραγωγή μας. Δεν σιτίζουν σωστά τα ζώα, είναι ακριβές οι ζωοτροφές, με αποτέλεσμα να έχουμε απώλεια γάλα στους 7-8 τόνους. Εμείς είμαστε πο προϊόν, είμαστε ένα νησί, δεν μπορούμε να φέρουμε γάλα από πουθενά. Αντίθετα, ορισμένες εταιρείες μεγάλες έρχονται και παίρνουν γάλα και το πηγαίνουν στα Τρίκαλα ή δεν ξέρω πού αλλού. Αυτό πρέπει να απαγορευτεί, πρέπει να σταματήσει, Υπουργέ. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η ζώνη γάλακτος της Νάξου ή γενικά οι κτηνοτρόφοι της Νάξου να έχουν αυτά τα προβλήματα που μα έχουν και να φέρει το γάλα από την Νάξου. Για να πάμε στον πρώτον κύριε Καπούνη. Και το δεύτερο, και το δεύτερο είναι, ελάτε. Ήθελα να μου πει ο υπουργός, ο πατέρας του, άκουσα ότι ήταν κτηνοτρόφος. Άρα έχει μία εικόνα. Τα ζώα σφάζονται, οι τιμές ακριβαίνουν. Τι θα λέγατε στον πατέρα σας? Κρατήστε τα ή σφάξτε τα. Ελάτε, κύριε Γεωργαντά. Αν δεν υπάρχει κρατική επιδότηση, θα τα σφάξουν όλα, θα τα τελειώσουν, θα τα τερματίσουμε. Δημήτρη, κύριε Υπουργέ. Για να δίνουμε όλα τα δεδομένα και να μπορεί και ο κόσμος να μας αξιολογήσει όλους και να μας κρίνει. Ναι, το κόστος παραγωγής είναι αυξημένο.
Ναι, στις ζωοτροφές πραγματικά είναι αυξημένες οι ζωοτροφές, ειδικά ως προς τα νησιά, αλλά για εκεί έχουμε προβλέψει έχουμε προβλέψει το μεταφορικό ισοδύναμο έτσι ώστε να αντισταθμίζεται. Δεν προβλέπετε στον παραγωγό, το δικό μας. Δημήτρη. Δεν προβλέπετε μεταφορικό ισοδύναμο στον παραγωγό. Δημήτρη. Δεν υπάρχει στις ζωοτροφές. Δημήτρη, για να κάνουμε ένα κανονικό διάλογο, να απαντάει χωρίς διακοπές, παρακαλώ, και να παίρνεις και εσύ τις απαντήσεις στον υπόλοιπο. Λοιπόν, να πω λίγο το εξής. Βεβαίως το κόστος παραγωγής είναι αυξημένο. Έχουμε φροντίσει είτε με την ενίσχυση στις ζωοτροφές, είτε με το μεταφορικό ισοδύναμο που είναι 8 εκατομμύρια για την Κρήτη και 3,5 εκατομμύρια για τα άλλα νησιά, να αντισταθμίσουμε την αύξηση αυτή του κόστους για τις ζωοτροφές. Όμως να πούμε και κάτι για να είμαστε ειλικρινείς. Πριν από 4 χρόνια η τιμή του εγωπρόβειου γάλακτος ήταν 0,75 λεπτά και σήμερα είναι 1,30 στην υπηρετική χώρα. Μπορεί στα νησιά να είναι λίγο λιγότερο. Αλλά στην υπηρετική χώρα είναι 1,30. Είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή για τους κτηνοτρόφους. Βεβαίως υπάρχει αυξημένο το κόστος παραγωγής. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε αυτό, αλλά να μην τα βλέπουμε όλα, δηλαδή να μεταφέρουμε μόνο τη μία πλευρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε στον κύριο Βάγκο. Και βεβαίως για το θέμα της γραβιέρας, περιμένω από την άξο αντιπροσωπεία να έρθετε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σας περιμένω στο γραφείο μου όπου το πείτε. Δεν μας έχει καλέσει κανένας, δεν σας βρίσκουμε. Σας καλεί τώρα λοιπόν ο Υπουργός. Σας καλεί τώρα. Ελάτε κύριε Βάγκο. Έχω δει 150 φορείς μέσα σε 90 μέρες που είμαι εκεί και μερικούς από 2 και 3 φορές. Δεν ξέρω αν ζητήσατε ποτέ να με δείτε. Λοιπόν, κύριος Βάγκος, ερώτημα προς τον Υπουργό. Κύριε Τζουνό, μία από τα ίδια. Τώρα βλέπουμε τον κύριο Αραχοβίτη. Είναι κρίμα γιατί το 55% των αγροτών στήριξε αυτή την κυβέρνηση και συμπεριφέρονται με τόση αχαριστία όπως οι δεσποτάδες τους πιστούς. Πάμε στο ερώτημα. Με ένα μήνα, τον Απρίλιο μόνο μήνα, μου ήρθε ρεύμα όσο μου ήρθε πέρυσι όλο το καλοκαίρι για να αποκτήσουμε 20 στρέμματα χωράφου. Η αγορά μας έχει ξεπεράσει. Μία μας έφταιγε η πανδημία, μία μας έφταιγε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και όλοι έχουν αφήσει τα στυλό κάτω και δεν δουλεύει κανένας, κύριε Κούτρα. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα είναι ή θα σοβαρευτούμε να δουλέψουμε, ή θα κάνουμε τους πανελίστες. Το ζητούμενο είναι ότι η αγροτιά αυτή τη στιγμή με 2-10 που στέλνει ο κύριος Καπούνης. Κύριε Βάγκο, μισό λεπτό. Κύριε Βάγκο, το ρεύμα σήμερα Γιάννη, δεν καλλιεργεί τη γη. Γιάννη, και το 1,35 που είπατε, κύριε Υπουργέ, Γιάννη, είναι στο βιολογικό το γάλα. Φίλε Γιάννη, άκουσε με λίγο. Δεν θέλω χαρακτηρισμούς πρώτον. Δηλαδή. Ο Υπουργός δέχθηκε να έρθει εδώ στην εκπομπή και είναι από τους υπουργούς που βγαίνουν και βγαίνει και απαντά. Εάν τον θεωρείς πανελίστα, δεν θεωρώ Όχι ότι είναι... Όχι πανελίστα, δεν λέω πανελίστα. Είναι το πρόβλημα να το πιάσουμε, κύριε Κούτρα, Μάλιστα. από τη ρίζα. Εδώ είναι όμως και σας ακούει. Γιάννη, είναι εδώ ακούει και σας απαντά. Ακούει. Και απαντά, μην τον αδικείτε δηλαδή σε αυτό. Οπότε... Δεν αδικούμε κανέναν, είναι Ωραία. Η αγανάκτηση. Πάμε και στον κύριο Μήτο. Είναι η αγανάκτηση του πρακτηρίου και της ΔΕΗ. Καταγράφεται, θα απαντήσει αμέσως ο κύριος Γεωργαντάς. Μισό λεπτό. Επειδή βγαίνουμε 20 χρόνια, πρέπει να ακούγονται αλήθειες. Ελάτε. Λοιπόν, κύριε Λίτο, και το δικό σας ερώτημα. Καλημέρα. Καλημέρα σας από τις Σέρες. Είμαι σε ένα χωράφι καλλιεργημένο ηλιόσπορο. 30.000 περίπου οικογένειες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον αέρα. Συγχαρητήρια στον Υπουργό που δέχεται να συνομιλεί με αγρότες. Έχουμε χρόνια να το δούμε αυτό. Και γνωρίζουμε πολύ καλά από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, μιλάει προσωπικά ο ίδιος με πολλούς αγρότες. Αλλά Υπουργέ, θα πρέπει να σταματήσει το παιχνιδάκι που κάνει ο κύριος Κρέκας και θα μιλήσω καθαρά. Μας εμπέζει από τον Οκτώβρη. Ναι. Από τον Οκτώβρη μέχρι τον Νοέμβριο. Για ποιο θέμα? Για ποιο θέμα? Θα έπρεπε να είναι υπογεγραμμένη η κατανομή. Έχουμε 20 Μαΐου, θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ. Και σας ρωτάω, συμβόλαια δεν κάνει κανένας. Πώς θα δηλωθούν στο ΟΣΔΕ? Έρχονται οι Βούργαροι, ρωτήστε και τον κύριο Κουμπρίδη από τον Εύρο να σας πει, ήρθαν και στις Σέρες προχτές. Να τα πάρουν μαύρα με 77 λεπτά. Ναι. Θα χαθεί το προϊόν. Μάλιστα. Πάμε στις απαντήσεις του κύριου Γεωργαντά. Πριν ναι. Θέλω στο Γιάννη τον Βάγκο. Γιάννη, το βασικό πρόβλημα είναι το πετρέλαιο και το ρεύμα. Για Ακριβώς. σένα. Πετρέλαιο Ακριβώς. ρεύμα, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Πάμε κύριε Υπουργέ. Για πετρέλαιο και ρεύμα. Πρώτον για το πετρέλαιο. Ξέρετε πολύ καλά ότι η ανακοίνωση και η δέσμευση της κυβέρνησης έχει να κάνει με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης τον Οκτώβριο. Γιατί τον Οκτώβριο? Γιατί πρέπει να δούμε τι θα καλλιεργήσει ο καθένας και πόσα στρέμματα και τι είδος καλλιέργειας. Γιατί άλλο δικαιολογεί, άλλο πετρέλαιο δικαιολογεί ο αραβόστος, άλλο μια άλλη καλλιέργεια. Οπότε αυτό που έχει πει η κυβέρνηση είναι ότι η μεγάλη επιστροφή θα γίνει τον Οκτώβριο όταν θα έχουμε την εκαθάριση με βάση τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Βεβαίως μέχρι τότε. Μέχρι τότε τι έχουμε... θα κάνουν οι άνθρωποι? Ακούστε όμως. Λίγο τι κάνουμε. Γιατί άμα έχουμε... του έρχεται του Βάγκου, του Καπούνη και του Λίτου ένας λογαριασμός που είναι
όσο πλήρωνε πέρσι τον χρόνο, δεν βγαίνει. Πάντα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης γινόταν τότε. Ένα. Όμως γίνονται δύο άλλα πράγματα τώρα. Το ένα είναι την έκπτωση 15 λεπτά που υπάρχει στο πετρέλαιο κίνησης και αφορά όλους μεν τους Έλληνες, αλλά κατά βάση τους αγρότες που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης, είναι έκπτωση που γίνεται απευθείας στην αντλία τα 15 λεπτά. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι και οι αγρότες δικαιούνται να μπουν στο μέτρο των τριών μηνών με τα όσοι έχουν εισόδημα κάτω από 30.000 που αφορά όλους τους άλλους Έλληνες πολίτες. Αλλά η εκαθάριση, δυστυχώς, το κατανοούμε ότι υπάρχει δυσκολία τώρα στη ρευστότητα, αλλά γίνεται πάντα τον Οκτώβριο. Ναι. Ένα. Σε σχέση με το ρεύμα, ξέρετε πολύ καλά ότι γίνανε ανακοινώσεις, γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να μπορέσει να αντισταθμίσει την υπερβολική αυτή αύξηση. Εγώ η πρώτη υπογραφή που έβαλα. Θα πάρουν και οι αγρότες επιστροφή. Και θα ξεκαθαριστεί αυτό με τους αγρότες για την επιστροφή, να είμαι ειλικρινής, το ζήτησα και εγώ ως ενημέρωση. Ναι. Το σίγουρο είναι όμως ότι είναι τέτοια επιδότηση πλέον στις κιλοβατόρες από εδώ και πέρα, η οποία θεωρούμε ότι θα περιορίσει πάρα πολύ την αύξηση την οποία υποχρεούνται να πληρώσουν οι αγρότες. Να πω κάτι. Ναι. Εμείς δεν είπαμε ότι έχουμε πάρει όλο το βάρος από αυτή την αύξηση από τους αγρότες. Εγώ ξέρω όμως ότι η πρώτη υπογραφή που έβαλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν 50 εκατομμύρια από το λεγόμενο De Minimis πρόγραμμα, που μου στερεί τη δυνατότητα να ενισχύσω καλλιέργειες ακριβώς για να το δώσω για την επιδότηση του ρεύματος. Να πω στον κύριο Λίτο το εξής. Είχα επικοινωνία με τον κύριο Σκρέκα, ο οποίος τις επόμενες μέρες θα υπογράψει την κατανομή των βιοκαυσίμων. Ξέρετε πολύ καλά ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν πολλά πράγματα. Να και είδηση όμως ότι θα υπογραφεί, κύριε Λίτο. Θα υπογράψει, την επεξεργάζεται. Ξέρετε ότι ήταν πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα το τελευταίο διάστημα του κυρίου Σκρέκα λόγω των ρυθμίσεων οι οποίες ανακοινώθηκαν για τη ΔΕΗ. Μην τον αδικούμε. Θα το υπογράψει. Κατανοώ αυτό που λέτε, γιατί πρέπει να γίνει η κατανομή για να μπορέσουν να γίνουν οι δηλώσεις ΩΣΔΕ. Αλλά ο κύριος Σκρέκας, είχα επικοινωνία μαζί του, θα υπογράψει για να συνυπογράψω στη συνέχεια και εγώ. Υπουργέ, ναι. Θα δοθεί αναζώ επιδότηση. Κοιτάξτε, δόθηκε μια επιδότηση 2%. Κάποιοι δεν την πήρανε γιατί δεν ήταν γραμμένοι στο ΜΑΕ. Δεν ήταν τίποτα. 500 πρόβατα χτινοτρόφος και πήρε 760 ευρώ. Ακούστε, αυτή λίγο ήταν η επιδότηση που πήρε. Δεν είπαμε ποτέ, κύριε Βάγκο. Με σπίτια και με δωμάτια και με ενίκεια πήρε 5.000 και 6.000. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Ακούστε και λίγο. Δώσαμε περίπου 40 εκατομμύρια, υπάρχουν άλλα 10 διαθέσιμα που θα δοθούν και όπως σας είπα, τέλος του μήνα θα έχω την εικόνα μετά και από το Συμβούλιο Υπουργών τι περαιτέρω βοήθεια μπορούμε να δώσουμε. Δημήτρη, Στέργιο, Γιάννη, δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη, Στέργιο, Γιάννη, επειδή είστε φίλοι μας, σας καλημερίζουμε, να είστε καλά. Και θα ανανεώσουμε. Και μιλάμε συνεχώς. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και σε εσάς. Όχι, και σας τιμά το γεγονός ότι μιλάτε, γιατί σας τα χώνουν κιόλας. Έχουν δίκιο σε πολλά από τα ζητήματα, αλλά υπάρχουν και απαντήσεις. Ξέρετε, δεν είναι εύκολα. Μάλιστα. Αλλά να λέμε αλήθεια και να προσπαθούμε να βάλουμε πράγματα. Όλοι μας.